Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια που αφορά κυρίως τους ξένους συντρόφους για να δούνε πώς περίπου είναι συγκροτημένο το ελληνικό συνεργαστικό κίνημα, διότι για μας είναι γνωστό. Μία κουβέντα μόνο θέλω να πω γι' αυτό, για να μπορέσουμε να μπούμε στο θέμα, γιατί επ' αυτού θέλω στο τέλος να πω κάποιες προτάσεις, ότι δηλαδή το ελληνικό συνεργαστικό κίνημα είναι οργανωμένο σε τρία επίπεδα. Στο πρωτοβάθμιο, που είναι τα σωματεία, τα οποία διακρίνονται σε τοπικά, κλαδικά, ομοιοεπαγγελματικά, και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, που είναι οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα της ΓΕΣΕΕ, και σε τριτοβάθμιο επίπεδο, βέβαια, που είναι οι δύο γενικές συνομοσπονδίες, η μία είναι για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η ΓΕΣΕΕ, και η ΑΔΔΗ, που είναι για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Αυτό που διακρίνει τις δύο συνομοσπονδίες είναι, καταρχάς, στην συνομοσπονδία και στα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα είναι η μικρή συνδικαλιστική πυκνότητα. Περίπου το 10% της εργατικής τάξης είναι οργανωμένο στα συνδικάτα. Πολύ μικρό, βέβαια, είναι ιδιαίτερα στον πραγματικά ιδιωτικό τομέα, διότι στη ΓΕΣΕ, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν και οι οργανώσεις των ΤΕΟΣ 10, δηλαδή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και στον δημόσιο τομέα, στον οποίο διακρίνεται με μεγάλη συνδικαλιστική πυκνότητα, έχουμε το 80% περίπου των εργαζομένων είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα και συμμετέχουν στις αυτοκρισίες περίπου το 60 με 70%. Άρα έχουμε μία μεγάλη σχετικά συνδικαλιστική πυκνότητα. Παρ' όλα αυτά, διακρίνονται και στις δύο περιπτώσεις, βεβαίως, από την μικρή συμμετοχή, από τον γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας των συνδικάτων, από το γεγονός ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη δράση και τη λειτουργία των συνδικάτων είναι πολύ χαμηλή. Και κυριαρχεί, βέβαια, στην ηγεσία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, ο κοινωνικός εταιρισμός, ιδιαίτερα στην συνομοσπονδία του ιδιωτικού τομέα, όπου ουσιαστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά ξέχασε ακόμα και να διατυπώνει έννοιες, όπως είναι οι έννοιες της ταξικής πάλης, της σύγκρουσης με τους ταξικούς μας αντιπάλους, και έχει μπει στο στρατόπεδο ουσιαστικά της συνένεσης και του κοινωνικού εταιρισμού, που εκφράστηκε με πιο έντονο τρόπο, ιδιαίτερα με τη στάση που κράτησε σε μία ταξική σύγκρουση, έτσι όπως εξελίχθηκε το δημοψήφισμα του 2015, όπου ουσιαστικά τάχτηκε με το μέρος της εργοδοσίας και με τις δυνάμεις των οικονομικών και πολιτικών μας αντιπάλων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βεβαίως, αν δούμε και σε όλη την μνημονιακή περίοδο, ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια, θα δούμε ότι η βασική πολιτική που εκφράστηκε από την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν πιο εμφανής στον ιδιωτικό τομέα, ήταν ουσιαστικά η δικαιολόγηση των μνημονιακών πολιτικών, εφόσον εκτιμούσαν ότι το πρόβλημα της κρίσης στη χώρα μας είναι δημοσιονομικό, αλλά πρόβλημα δημοσίων δαπανών. Γι' αυτό ακριβώς και η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, στην πρώτη φάση, όπου δέχτηκε τη μεγάλη επίθεση ο κόσμος της εργασίας στο δημόσιο τομέα, κυρίως με τις μειώσεις των αποδοχών στην αρχική φάση του 2010-2011, θα δούμε ότι ουσιαστικά δικαιολογούσε, θεωρούσε αναγκαία πολλά από αυτά τα μέτρα, και γι' αυτό ακριβώς δεν συντάχθηκε σε ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές οι οποίες είχαμε από την περίοδο εκείνη και μετά. Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, εάν διακρίνουμε κάπως, για να φτάσουμε στη σημερινή συγκυρία, τους αγώνες που διεξήχθηκαν την προηγούμενη περίοδο και κάποια συμπεράσματα πρέπει να βγάλουμε, είναι καταρχάς πρέπει να πούμε ότι την περίοδο 2010-2012 είχαμε μία μεγάλη
συμμετοχή στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις που έγιναν εκείνη την περίοδο. Είχαμε μεγάλες απεργιακές, γενικές απεργιακές κινητοποιήσεις, όπου ουσιαστικά δυσκόλεψαν και υπονόμευσαν την προσπάθεια που κάνανε για την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Και βέβαια αυτή η περίοδος των μεγάλων εργατικών και λαϊκών αγώνων που εκφράστηκαν με τις μεγάλες γενικές απεργιακές κινητοποιήσεις και τις πλατείες που του 2011 του λεγόμενου κινήματος των αγανακτισμένων, επέφερε στη χώρα μας ουσιαστικά ευρύτερες πολιτικές και ανακατατάξεις, όπου ουσιαστικά τα κόμματα του τέως δικοματισμού ουσιαστικά περιθωριοποιήθηκαν, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, και είχαμε μία ανακατάταξη σε πολιτικό επίπεδο με την άνοδο τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρώτη φάση, όπου θεωρώ ότι οι αγώνες που αναπτύχθηκαν, που είχαν ένα μαζικό χαρακτήρα, παρά το ότι δεν φαινόταν πολιτική διέξοδος το 2010-2011, οφείλονταν κυρίως στη βίαιη επίθεση που δέχτηκε ο κόσμος της εργασίας και σε μία αίσθηση ότι θα μπορούσε με τους αγώνες και τις κινητοποίησεις να βάλει φρένο σε αυτή την επίθεση, η οποία βιαίως ουσιαστικά ανέτρεπε τη ζωή των εργαζομένων. Να σκεφτούμε ότι σε πολύ σύντομο χρόνο είχαμε τριπλασιασμό της ανεργίας, όπου από το 9% έφτασε το 25% η δηλωμένη ανεργία, και μία έκρηξη της μερικής απασχόλησης των ευέλικτων μορφών εργασίας, όπου ουσιαστικά το επίπεδο της εργατικής τάξης, το βιωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης μειώθηκε σημαντικά. Μετά τις εκλογές του 2012, όπου έγινε πλέον ορατή και η πολιτική διέξοδος, διότι είναι γεγονός, σύντροφοι, και τότε ίσχυε και σήμερα ισχύει πολύ περισσότερο, ότι σε αυτή την περίοδο που συζητάμε, βλέπουμε ότι επειδή τα μνημόνια δεν είναι απλά κάποια μέτρα οικονομικής πολιτικής, αλλά είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικό που εκφράζει τις πιο ακραίες επιθετικές μορφές του κεφαλαίου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι, νομίζω το συνειδητοποιούν, έχει συνειδητοποιηθεί ευρύτερα, ότι τα επιμέρους, ακόμα και τα επιμέρους συνδικαλιστικά αιτήματα που έχουν σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις, τις συνθήκες εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, βλέπουμε ότι δεν μπορούν ούτε αυτά να επιληθούν, γιατί προσκρούν σε ένα μνημονιακό απαγορευτικό, όπου εάν δεν σπάσουμε αυτή τη μνημονιακή πολιτική, πολύ περιορισμένες επιμέρους κατακτήσεις μπορεί να έχουμε, οι οποίες θα είναι και ιδιαίτερα επισφαλείς. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η σύνδεση της πάλης των συνδικαλιστικών αιτημάτων με τα γενικότερα αιτήματα της ανατροπής αυτών των πολιτικών. Πράγμα το οποίο ίσχυε σε όλη τη μνημονιακή περίοδο, ισχύει και σήμερα. Θα πω κάτι σε αυτό στο τέλος, γιατί παίρνει μια διαφορετική διάσταση και πρέπει να το δούμε από μια διαφορετική ματιά, αν θέλουμε να πιάσουμε το νήμα των μαζικών κοινωνικών αγώνων για την ανατροπή αυτών των πολιτικών, γιατί μεσολάβησαν οι πολιτικές αυτές ανακατατάξεις, οι οποίες έφεραν αποτελέσματα τέτοια που έχουν απογοητεύσει ένα σημαντικό τμήμα της εργατικής τάξης. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτή την πλευρά, η οποία ισχύει και σήμερα. Όσοι σύντροφοι που είναι συνδικαλιστές και διαπραγματεύονται με τις κυβερνήσεις, με τους εργοδότες κτλ., συναντάνε και το συναντούσαμε και πριν με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, το συναντάμε και σήμερα στις διαπραγματεύσεις, που λένε ότι αυτό δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, ζητήματα δηλαδή που έχουν σχέση με τη διεκδικητική πάλη των εργαζομένων, ότι αυτό δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, διότι δεν επιτρέπεται από την Τρόικα. Και άρα πρέπει να συζητήσουμε μόνο ζητήματα που έχουν σχέση με τις συνθήκες εργασίας και όχι με το μισθό. Λοιπόν, άρα είμαστε σε ένα πλαίσιο τέτοιο, το οποίο εάν παραμείνουμε σε έναν
αγώνα ο οποίος έχει μόνο χαρακτηριστικά αυτά τα συνδικαλιστικά, δεν μπορούμε να δώσουμε διέξοδο και προοπτική στους αγώνες της εργατικής τάξης. Λοιπόν, είχαμε την περίοδο μετά, σχηματικά το χωρίζω, μετά τις εκλογές το 2013-2015, όπου είχαμε μεν ορατή πολιτική λύση και διέξοδο από τα μνημόνια, όμως αυτό χρησιμοποιήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιο, ούτως ώστε να χαμηλώσουν οι αγώνες της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων στο όνομα της αναμονής της εκλογικής κοινοβουλευτικής λύσης, η οποία ήταν και συγκεκριμένη λόγω ακριβώς και της ημερομηνίας που θα έπρεπε να ψηφιστεί ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα είχαμε μία περίοδο χρονικά μεγάλη αναμονής ουσιαστικά και αγώνων χαμηλής έντασης μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, η οποία προετοίμασε το έδαφος έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη και η μνημονιακή μετάλλαξη και στροφή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαμε αυτό που λέμε την κάψη των κοινωνικών αγώνων. Παρά τις προσπάθειες που πρέπει να πούμε ότι εμείς σαν συνδικαλιστική παράταξη από τότε και μετά κάναμε, ούτως ώστε να δώσουμε, να είναι σε εγρήγορση και κινητοποίηση οι εργαζόμενοι, γιατί σε καμιά περίπτωση εκτιμούσαμε και τότε εκτιμούσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή πολιτικής εάν δεν είναι ενεργός και καθοριστικός παράγοντας ο λαϊκός παράγοντας και ιδιαίτερα το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Σήμερα, σύντροφοι, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε μαζικό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολη βεβαίως και σε πολιτικό επίπεδο, λόγω του ότι υπάρχει ένα κλίμα απογοήτευσης, ένα κλίμα ειτοπάθειας, ένα κλίμα ότι έχει χαθεί η ελπίδα στην οποία πίστεψε ένα μεγάλο τμήμα του λαού μας και βεβαίως χρεώνονται όλοι, έχει περάσει δηλαδή ευρύτερα, ότι όλοι το ίδιο είναι και κινδυνεύει η αριστερά, η οποία ουσιαστικά μετά τον πόλεμο, για 50, 60, 70 χρόνια, είχε το αξιακό φορτίο αυτό λόγω της τάσης της αριστεράς και στην Εθνική Αντίσταση και στον Εμφύλιο Πόλεμο και μετά στις φυλακές και στις εξορίες και στους μεταπολιτευτικούς, κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες, είχε κρατήσει ένα ήθος και αξίες τέτοιες, οι οποίες αναγνωριζόταν και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Και αυτό ήταν ένα αξιακό φορτίο της αριστεράς, το οποίο μας έφτασε μέχρι εδώ και μάλιστα ενίσχυε όλη αυτή την περίοδο και κράτησε και σε δύσκολες στιγμές την περίοδο της... στην δύσκολη περίοδο κράτησε την αριστερά και νομίζω ότι από αυτό κινδυνεύουμε σήμερα. Ότι δηλαδή η αριστερά να εμφανιστεί ότι είναι μία δύναμη όπως όλες οι άλλες. Δηλαδή λένε, αλλά υποτάσσονται στις δυνάμεις του κεφαλαίου, λένε άλλα προεκλογικά και άλλα κάνουν μετεκλογικά. Και αυτό, ανεξάρτητα τι λέμε εμείς εδώ, υπάρχει επηρεάζει ευρύτερα τους εργαζόμενους και γι' αυτό ακριβώς εκφράζεται και στη στάση και στη συμμετοχή στους αγώνες που είχαμε την περίοδο μετά τις εκλογές. Και το λέω αυτό, σύντροφοι, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη χρονική στιγμή βιώνουμε τη μεγαλύτερη απογοήτευση στον κόσμο. Όχι αμέσως μετά τις εκλογές του 2015. Τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα από άποψη φρονήματος, να πω έτσι, των εργαζομένων. Και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανατάξουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην εργατική τάξη. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο είναι τη μοίρα μας γραπτό, δηλαδή να πάνε έτσι τα πράγματα. Γιατί ταυτόχρονα την ίδια περίοδο, καταρχάς πριν πω αυτό, βλέπουμε ότι και οι αντίπαλοι μας, δηλαδή η κυβέρνηση, δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να περάσει όλο αυτό το μνημονιακό πακέτο για το οποίο έχει δεσμευτεί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλη οργή στην κοινωνία. Εκφράζεται όπου αυτό
μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα και βλέπουμε ότι στις κινητοποιήσεις που γίνεται για τους πληστηριασμούς αναπτύσσεται ένα κίνημα το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει εξελίξεις ευρύτερα την επόμενη περίοδο και είχαμε και αναλαμπές, εγώ λέω, αναλαμπές στην προηγούμενη περίοδο αγωνιστικές, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάκαμψης του εργατικού, συνδικαλιστικού και ευρύτερα του λαϊκού κινήματος. Είχαμε την απεργία στις 12 Νοέμβρη πέρυσι, 1,5 μήνα μετά τις εκλογές, η οποία ήταν ανέλπιστα θετική. Είχαμε τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στις 4 του Φλεβάρη, όπου ήταν μεγάλη και οφείλονταν κυρίως στην συμμετοχή και ευρύτερων κοινωνικών σύμμαχων, ας πούμε, στρωμάτων της εργατικής τάξης, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι κτλ. Αλλά κοιτάξτε όμως, σύντροφοι, την ίδια περίοδο τι είχαμε, γιατί πρέπει να βγάζουμε και κάποια διδάγματα τα οποία δεν είναι μόνο για το παρελθόν, γίνονται και αυτή τη στιγμή, θα πω και για τις απεργίες που έχουν προκηρυχθεί στις 24 και στις 8 Δεκέμβρη, ας πούμε, φέτος, τώρα. Λοιπόν, τι είχαμε τότε? Είχαμε μία θετική απεργιακή κινητοποίηση, έτσι την εκτιμήθηκε τουλάχιστον από το σύνολο, στις 12 Νοέμβρη και είχαμε μία απεργία, γενική απεργία στις 3 Δεκέμβρη, η οποία εξαέρωσε το όποιο θετικό αποτέλεσμα είχε η απεργία στις 12 Νοέμβρη. Ποιοι πρωτοστατήσανε για να γίνει αυτή η απεργία στις 3 του Δεκέμβρη? Οι μνημονιακές δυνάμεις στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και δυστυχώς σε αυτό το σχέδιο συνένεσε και συμμετείχε και το ΠΑΜΕ. Τι είχαμε μετά την μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση του Φλεβάρη σε μια κρίσιμη περίοδο, 6 μήνες πόσο είναι, 5-6 μήνες μετά τις εκλογές, όταν ήταν μια κρίσιμη και χρονικά στιγμή για να μπορέσουμε να πάρει τα πάνω του αυτό το μέτωπο που δημιουργούνταν από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα με τους εργαζόμενους για να αντιμετωπίσει τη λέλαπα που είχαμε του ασφαλιστικού και των φορολογικών που θα ακολουθούσανε. Είχαμε μία απεργία 48-ωρη, φάντασμα, μία απεργία 4 μήνες σερνόταν, 3 μήνες σερνότανε, έγραφε κάθε μέρα ο ριζοσπάστης για τη μεγάλη απεργία που θα γίνει τη 48-ωρη την επόμενη περίοδο και σύντροφοι αυτή την απεργία, την ημερομηνία, την καθόρισε η κυβέρνηση. Και την καθόρισε τις διακοπές του Πάσχα, την παραμονή του Θωμά, με τα γνωστά αποτελέσματα για αυτή την απεργιακή κινητοποίηση. Σύντροφοι, αν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα συνεχίζει αυτή τη γραμμή, θα μαζεύει από αυτή τη γραμμή ήττες και δεν θα μπορεί να ανατάξει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που είναι αναγκαίο σήμερα αν θέλουμε να υπάρξει μια άλλη προοπτική και υπεράσπισης των ετοιμάτων των εργαζομένων, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για απαλλαγή της χώρας μας από τα μνημόνια, από τις μνημονιακές πολιτικές και για μια άλλη πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει σε όφελος του λαού η χώρα μας. Έχουμε... Αυτή κάπως είναι η κατάσταση. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα, σύντροφοι, είπα και προηγούμενο ότι συνεχίζεται σε αυτή την προσπάθεια των εξελίξεων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και που χοντρικά λέω, ας πούμε, πώς κινήθηκαν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις. Είπα και προηγούμενα ότι ενώ παραμένει ως άποψη και νομίζω είναι σωστή, ότι δηλαδή χρειάζεται, πέρα από τους συνδικαλιστικούς αγώνες, χρειάζεται η σύνδεση των συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων με την ανάγκη για ανατροπή της πολιτικής του κεφαλαίου και αυτών που, των δυνάμεων που τα εκπροσωπούνε. Βλέπουμε ότι λόγω των πολιτικών ανακατατάξεων που έγιναν στο ενδιάμεσο διάστημα και της απογοήτευσης που υπάρχει, είναι δύσκολο να πάμε με μία γραμμή η οποία ήταν σωστή, αλλά να πάμε στις νέες συνθήκες να ακολουθήσουμε χωρίς να την δούμε κάποιες αναπροσαρμογές σε αυτή την κατεύθυνση. Και λέω, σύντροφοι, το εξής, ότι ενώ παραμένει αυτό το ζητούμενο, νομίζω ότι εμείς το εργατικό συνεργατικό κίνημα πρέπει να κάνει στροφή στα προβλήματα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, για να μπορέσει να πιάσει το νήμα
των προβλημάτων που απασχολούν καθημερινά τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από, από κάποια πολιτική λύση, έτσι ώστε να μπορέσει να ξανασυνδέσουμε αυτή την ανάγκη με την προοπτική των γενικότερων πολιτικών ανατροπών, γιατί ιδάλλως, εάν μιλάμε μόνο για τα μνημόνια και την ανάγκη της κατάργησης των μνημονίων, μπορεί να μιλάμε στον αέρα. Εάν δεν μιλάμε μόνο για τα συνδικαλιστικά αιτήματα, μπορεί να μην δίνουμε προοπτική και διέξοδο στους αγώνες της εργατικής τάξης. Το λέω αυτό, σύντροφοι, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση την προηγούμενη περίοδο που όντως έκανε μεγάλη προσπάθεια το ΠΑΜΕ και είχαμε ένα συλλαλητήριο στις 17 του Οκτώβρη. Είσαι στα 20 λεπτά, σύντροφοι. Ναι, τώρα τελειώνω. Θα το κλείσω πιο γρήγορα. Λοιπόν, πολύ καλή προσπάθεια έγινε σε επίπεδο συνδικάτων, όμως εμείς, οι οποίοι θετικά βλέπαμε μια τέτοια εξέλιξη, βάλαμε δύο ζητήματα. Κυρίως ένα, γιατί το δεύτερο δεν ήταν τόσο ως απόψη αρχής. Πρώτον, δεν μπορούμε, σύντροφοι, τους είπαμε, να πάμε σε μια κινητοποίηση για να ενταχθούμε κανονικά όλοι, όταν εσείς επιμένετε ακόμα και στο ψήφισμα που καταθέτετε, ότι οι δυνάμεις, οι ομοσπονδίες που συσπηρώνονται γύρω από το ΠΑΜΕ. Δεν μπορεί να πάρει ευρύτερα χαρακτηριστικά εάν συνεχίσετε σε μία λογική ότι δηλαδή ο μόνος σωστός είναι το ΠΑΜΕ και άρα όσοι πιστοί προσέλθετε. Και το δεύτερο που λέγαμε, χωρίς βεβαίως αυτό να το θέταμε και ως προϋπόθεση, είναι ότι ναι μεν σωστά είναι τα αιτήματα που θέτεται τα εργασιακά, όμως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει σε αυτά τα αιτήματα να υπάρξει η προοπτική της σύνδεσής τους με την ανάγκη της διαγραφής του χρέους, της τάσης πληρωμών, της εθνικοποίησης και του εργατικού κοινωνικού ελέγχου των τραπεζών και της ανάγκης μιας άλλης προοπτικής στη χώρα μας και σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δίνουμε μια πολιτική διέξοδο στους αγώνες. Σύντροφε, αυτό το αρνιότανε να τεθεί ως το πλαίσιο των κινητοποιήσεων το ΠΑΜΕ. Και πού καταλήξαμε? Θεωρώ ότι η κινητοποίηση, παρά τις προσπάθειες που έγινε, δεν ήταν αυτή που απαιτούσαν οι συνθήκες. Και είμαστε τώρα, σύντροφοι, γιατί τελείωσε ο χρόνος, θα πάω πολύ σύντομα σε ένα λεπτό, δύο, να πω για τις κινητοποίησεις που έχουμε μπροστά μας. Γιατί και αυτό είναι κρίσιμο θέμα και ουσιαστικά πάνε να οδηγήσουν σε αδιέξοδο και σε εκ των προτέρων εκφυλισμό των απεργιακών κινητοποίησεων που έχουμε μπροστά μας και που είναι κρίσιμη, επαναλαμβάνω, κρίσιμη, όχι μόνο για τη στιγμή που γίνονται, όπου τα πάντα εφαρμόζονται τώρα όλα τα των μνημονίων, δηλαδή περικοπές συντάξεων, υπερφορολόγηση, ιδιωτικοποίησης και πληστηριασμοί της λαϊκής περιουσίας και το εργασιακό και το συνδικαλιστικό νόμο, ομαδικές απολύσεις και τα λοιπά που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, και τι κάνουμε? Γίνεται μία προσπάθεια εδώ και τρεις μήνες για να υπάρξει πανεργατική, παλαϊκή, αν είναι δυνατόν, απεργιακή κινητοποίηση μέσα στο Νοέμβρη, όπου είναι κρίσιμη η περίοδος, λόγω του ότι φαίνεται ότι μπορεί να κλείσουν και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με την Τρόικα. Λοιπόν, και ενώ ουσιαστικά η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, και όταν λέμε ηγεσία εννοούμε αυτή τη δυνάμεις γύρω από τον Παναγόπουλο, ουσιαστικά λιδωρούνε και την ΑΔΔΗ, λέει, και ποιοι είστε εσείς που μπορούμε να συζητάμε, ουσιαστικά κάπως έτσι εκφράζεται, και ενώ λέει ότι θα υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Νοέμβρη και αναγκάζεται η ΑΔΔΗ μετά από δύο μήνες διαπραγματεύσεων να προκηρύξει την απεργία στις 24 Νοέμβρη, η οποία άρχισε να παίρνει πανεργατικά χαρακτηριστικά, διότι σε αυτό μπαίνανε και ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα ή αγρότες στα μπλόκα συζητήσανε για συμμετοχή στις 24 του Νοέμβρη και όλα αυτά, έρχεται η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και προκηρύσσει απεργία στις 8 Δεκέμβρη, διασπώντας ουσιαστικά το ενιαίο πανεργατικό μέτωπο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στις 24 του μήνα. Με αποτέλεσμα, σύντροφοι, αυτή τη στιγμή να υπάρχουν δύο προκηρυγμένες απεργίες για 24 και 8 Δεκέμβρη. Νομίζω, σύντροφοι, ότι, και τελειώνω με αυτό, ότι εμείς τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε, η απεργία στις 24 Νοέμβρη να πάρει
πανεργατικά όσο είναι δυνατόν και απαλλαϊκά χαρακτηριστικά, να μπει σε όλα τα σωματεία και σε όλους τους χώρους δουλειάς, γιατί, σύντροφοι, υπάρχει ένας άλλος λόγος. Πρέπει να αφαιρεθεί το προνόμιο σε εισαγωγικά που υπάρχει στην μνημονιακή ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, να έχει στο χέρι της και να καθορίζει αυτή πότε θα προκυρήσει την απεργία, γιατί αυτό μας οδήγησε στο ναυάγιο της απεργίας για το ασφαλιστικό και ενδεχομένως μας οδηγεί σε νέο ναυάγιο για το εργασιακό, γιατί μπορεί με το σχεδιασμό αυτό να είναι η 8 Δεκέμβρη μία απεργία εκτός τόπου και χρόνου, η οποία μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και να έχουν ψηφιστεί ακόμα τα μέτρα για τα εργασιακά. Και αυτό αναδεικνύει, σύντροφοι, την ανάγκη ότι θα πρέπει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και οι ταξικές δυνάμεις να προσπεράσουν αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ δεν αλλάζει από τα μέσα λόγω της μορφής που είναι οργανωμένο, έτσι πως είναι οργανωμένο το συνδικαλιστικό κίνημα και αναπαράγει την ηγεσία της. Δεν λέω να φύγουμε, πρέπει όμως να παρακαμφθεί, να μείνει πουκάμισο αδιανό για να συγκροτηθεί ένα μέτωπο ταξικών δυνάμεων που να εκφράσουν τις πραγματικές ανάγκες της εργατικής τάξης στην κατεύθυνση της ενοποίησης του συνδικαλιστικού κινήματος δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε ενιαία συνδικάτα, ισχυρά συνδικάτα, τα οποία θα ξεπεράσουν τον συντεχνιασμό και τον εργοδοτικό και κυβερνητικό προσανατολισμό που έχουν σήμερα. Ευχαριστώ.